5.000 θέσεις ιατρών αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στις επόμενες ημέρες από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Από αυτές, το 20-25% θα καλυφθούν από νέους ιατρούς, στις οποίες όμως δεν προβλέπεται υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προβλέπεται στις επόμενες μέρες του Φεβρουαρίου να προκηρύξει αυτές τις 5.000 γιατρούς, οι οποίοι κατανέμονται σε 2.000 παθολόγους και γενικούς γιατρούς, 1.000 παιδιάτρους και 2.000 γιατρούς των υπόλοιπων ειδικοτήτων. Από τους 5.000 αυτούς γιατρούς, ένα μεγάλο μέρος, γύρω στο 20-25%, θα είναι νέοι γιατροί, γιατροί δηλαδή που έχουν λιγότερο από 5 χρόνια ειδικότητας. Κριτήριο για την επιλογή των γιατρών θα είναι, εκτός των άλλων, το πτυχίο της ιατρικής, ο βαθμός του πτυχίου της ιατρικής, αλλά και άλλα προσόντα που ενδεχομένως έχει ο υποψήφιος. Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι συνάδελφοι θα είναι διετούς διάρκειας και αυτό το που κριτικάρουμε εμείς σαν ιατρικό σύλλογος και σαν ιατρικό σώμα γενικότερα είναι ότι δυστυχώς δεν προβλέπεται η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίες, αλλά προβλέπεται η υπογραφή ατομικών συμβάσεων, κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές ότι έχει σχέση με την δικαιοδοσία που έχει ο διοικητής του ΕΟΠΗ, γενικά η όποια διοίκηση του ΕΟΠΗ, να σε περίπτωση οποιαδήποτε πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος να απομακρύνει τον συμβεβλημένο γιατρό με το παραμικρό παράπτωμα, πειθαρχικό ή όχι. Αυτό είναι το δικό μας μέλημα στην όλη ιστορία. Βέβαια, η προκήρυξη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών υγείας με τον ΕΟΠΗ, γιατί μόνο οι γιατροί του ΙΚΑ είναι αυτοί που λογίζονται σαν γιατροί του ΕΟΠΗ, αλλά και οι λίγες χιλιάδες γιατρών που έχουν υποβάλει δήλωση συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ. Γι' αυτό το λόγο τα ραντεβού, όπως και εμείς αν δούμε από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και από το διαδίκτυο, τα ραντεβού σε ορισμένες ειδικότητες πηγαίνουν ακόμη και στο τρίμηνο.